προφανώς για να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη υπερκερδών, αυτά πρέπει να έχουν συντελεστεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό προκαταβολικά, πρέπει να συντελούνται. Mm-hmm. Επομένως, είπε για 1,4 δις ο κύριος Τσίπρας. Είπε για 1,4 δις ο αρχηγός της Σωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έκανε από το κεφάλι του. Αλλά είναι ένα νούμερο μεγάλο αυτό. Ναι. Με προφτάσατε. Θα μου επιτρέψετε, λέω, να είμαι επιφυλακτικός στους αριθμούς που διακινεί κατά καιρούς ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι το ισχυρό του σημείο τα οικονομικά. Θα πω λοιπόν επομένως ότι αφήνοντας το πόσο είναι, γιατί προφανώς αυτό είναι κάτι που θα εκτιμηθεί, νομίζω ότι η θεσμική παρέμβαση εδώ και ο λόγος ο οποίος διατυπώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ο σωστός. Τι λέει? Ότι σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιου είδους υπερκέρδη, αυτά θα διακριβωθούν και θα φορολογηθούν. Και αυτό έχει το εξής νόημα, ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσεις να κάνεις τέτοιου είδους υπερκέρδη. Γιατί θα τα βρω και θα στα πάρω πίσω. Επομένως, αυτό δεν είναι κάτι που λειτουργεί τότε όταν θα διαπιστωθούν. Mm. Τότε όταν θα διαπιστωθούν, θα επιβληθεί φορολογία. Αλλά η επίπτωση του Τσίπρας λειτουργεί τώρα. Έδωσε, δεν έδωσε μόνο γιατί το όταν νούμερο, ξέρει, είπε ότι από τα 5 στα 49 ευρώ έκανε μια ολόκληρη εξίσωση και έβγαλε αυτό το νούμερο. Δεν πέταξε το νούμερο στον αέρα ατεκμηρίωτα. Είπε κάποια συγκεκριμένη εξίσωση. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει αν διαπιστώσετε ότι κάπου τόσα ήταν τι αυτά τα υπερκέρδη? Τι σημαίνει το 5 στα 49, επειδή τώρα αρχίσαμε και μιλάμε για εξίσωση. Ναι, τι σημαίνει 5 στα 49? Εκεί έχουν παραδείγματος χάρη ενσωματωθεί η αύξηση του κόστους αγοράς. Ναι. Σε αυτό έχει ενσωματωθεί η αναλογική επίπτωση της φορολογίας στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Άρα το 5 στα 49 μπορεί πράγματι να είναι η αύξηση. Αλλά ναι, αν αυτό όμως αποτελεί υπερκέρδος ή όχι, είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει πιο τεχνικά. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω ότι το 5 στα 49 και αυτοί οι λογαριασμοί που κάνει συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ, σας ξαναλέω, με αφήνουν επιφυλακτικό.